Βρισκόμαστε με τον Κλεομένη Τζανέτο που αλλού στο θεατράκι των Αστέγων. Τι σημαίνει αυτό το θεατράκι για σένα? Σημαίνει 1988, όταν πρωτομπήκαμε μέσα. Το φτιάξαμε βέβαια σαν θεατράκι το 1997, τελειώσαν οι εργασίες. Και από το 1988 είμαστε σε αυτό το χώρο και θέλω να πιστεύω ότι παράγουμε ένα πολιτιστικό έργο. Τώρα το πόσο σημαντικό είναι θα το δείξει μάλλον η ιστορία. Τι ήταν αυτό που κέρδισε, που σε κέρδισε στο θέατρο? Πρώτα απ' όλα η έκπληξη όταν έπαιξα για πρώτη φορά, για πλάκα, για να βοηθήσω έτσι κάποιους φίλους, η έκπληξη της, το να σκαλίσω λίγο την ψυχή μου και τον εαυτό μου, τη σκοτεινή μου πλευρά, που σαν άνθρωπος, θέλω να πιστεύω, όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να την κρύβουμε αυτή τη σκοτεινή πλευρά. Λοιπόν, το να φοράς μια μάσκα, αυτό βέβαια εντελώς φιλολογικά, το να φοράς μια μάσκα του ρόλου και να βγάζεις την σκοτεινή σου πλευρά ή τη φωτεινή σου πλευρά ανάλογα, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ξεκινώντας, πηγαίνοντας μάλλον στο παρελθόν, ποιες θεωρείς ότι ήταν στιγμές σταθμοί στο θέατρο για σένα? Δύσκολη ερώτηση αυτή. Γιατί? Το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, γιατί και εσύ παίζεις θέατρο και το ξέρεις καλά. Όλες οι παραστάσεις έχουν μια πολύ μεγάλη περίοδο δουλειάς. Οπότε την αγαπάς. Είτε καλή, είτε κακή παράσταση, εσύ την αγαπάς σαν παιδί σου. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις, να πας πίσω και να πεις «Α, αυτή την αγαπώ πιο πολύ από κάποια άλλη». Κάθε παράσταση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τις δικές της αγαπησιάρικες στιγμές. Αλλά εντάξει, κάποιες ξεχωρίζουν γιατί. Γιατί μας προχώρησαν, είτε σαν ηθοποιούς, είτε σαν σκηνοθέτες, ένα σκαλάκι παραπάνω. Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω, θα έλεγα ότι πάρα πολύ όμορφη στιγμή ήταν το «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», όπου δοκιμαστήκαμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο είδος θεάτρου. Έπρεπε να χορεύουμε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, να είμαστε πολύ σκληροί και πολύ punk για την εποχή εκείνη. Ένα άλλο σκαλάκι ήταν το «Πείραμα», το οποίο ήταν πάλι η πρώτη δραματοποίηση ταινίας, η οποία έγινε από τη δικιά μας ομάδα, που απευθυνόταν σε ένα διαφορετικό κοινό πλέον. Όχι αυτό το κοινό των παραστάσεων που είχαμε στο παρελθόν. Χωρίς αυτό να τους αποκλεί. Και ήταν και η αποδοχή αυτού του είδους, του βίαιου θέατρου, από τον κόσμο που μας έκανε πάλι να πούμε «Α, μπορούμε να ανεβούμε άλλο ένα σκαλί παραπάνω». Νομίζω αυτά τα δυο σκαλοπάτια, χωρίς αν θέλω να δικήσω καμία, μα καμία παράσταση άλλη. Η Παρθενική που σε έφερε σε επαφή με το θέατρο? Θάψε τους νεκρούς. Το ξέρεις καλά. Λοιπόν, το «Θάψε τους νεκρούς», ένα απόσπασμα από το έργο, θα πεζόταν για τον εορτασμό μιας ημέρας, δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Μιλάμε για 1981. Είχα πάει με ένα φίλο μου σε ένα σπίτι, γιατί μετά θα βγαίναμε να πιούμε ούζα. Έκανε πρόβα αυτός, χρειαζόταν ένα ρόλο, ένα λοχεία. Άντε μπες μέσα, κάν τον μωρέ, σιγά τι θα πάθεις και τέτοια. Και εκεί είναι που λέμε ότι ήρθα αντιμέτωπος με το σκοτεινό μου εαυτό. Οπότε κόλλησα. Από εκεί και ύστερα πήγα στο Μπουρίνι, αυτό το μεγάλο φυτώριο για τους παλιούς ερασιτέχνες. Από τον Μπουρίνι πήγα στη νέα σκηνή του Μπουρινιού, στη νέα σκηνή μόνη της και μετά φτιάξαμε τους Άστεγους. Αν έπρεπε να περιγράψεις κάποια συναισθήματα που σου γίνονται στις παραστάσεις, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι διαφορετικά κάθε φορά. Ωστόσο, τα πιο έντονα σε ποια παράσταση ήταν? Τα πιο έντονα, όσο και αν παράξενα ακουστεί αυτό το πράγμα, ήτανε στην παράσταση με το έργο του Γιάννη Πασπάτη «Καταφρόνιο». Ήταν μια λαϊκή ηθογραφία. Αλλά την αγαπήσαμε πάρα πολύ.
γιατί βγήκε μέσα από το DNA μας, οι ρίζες μας, οι μνήμες των παππούδων, γιαγιάδων, μπαμπάδων, μαμάδων και ούτω καθεξής. Και εκεί λοιπόν υποδιόμουν έναν λαϊκό άνθρωπο, ο οποίος είχε πολύ συχνές εναλλαγές συναισθηματικές. Δηλαδή από σκηνή σε σκηνή έπρεπε να αποδίδω διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις. Ήταν και πρόκληση, αλλά ήταν ταυτόχρονα και λυτρωτικό αυτό το πράγμα. Ενώ δηλαδή σε μία σκηνή έπρεπε να κλαίω, αμέσως έσβηναν τα φώτα και σε 2 δευτερόλεπτα έπρεπε να είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, έτοιμος για ένα γλέντι. Αυτό ήταν έτσι ένα πράγμα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι δύσκολο. Ήταν. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα ήταν και όμορφο. Με έκανε να δοκιμάσω τις αντοχές μου, να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η υποκριτική μου δυνότητα. Εκτός από το να παίζεις θέατρο, έχεις σκηνοθετήσει πολλές παραστάσεις και πλέον θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον σκηνοθέτη και όχι ηθοποιό. Γιατί αφενός η ηλικία μου πλέον δεν μου επιτρέπει την εύκολη απομνημόνευση των λόγων. Αφετέρου, από την πλευρά του σκηνοθέτη μπορείς να παίξεις όλους τους ρόλους του έργου, που είναι πολύ καλύτερο από το να παίζεις μόνο ένα. Οπότε αν σε έβαζα να διαλέξεις ανάμεσα στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία, θα διαλέγεις σκηνοθεσία. Ναι, ναι. Ανενδίαστα. Κάποιο έργο που έχεις στην άκρη του μυαλού σου που πάντα ήθελες να το ανεβάσεις, αλλά λόγω συγκυριών δεν τα έχεις καταφέρει μέχρι τώρα. Ποιο είναι αυτό? Λατρεύω 2 συγγραφείς, τον Τένεσι Ουίλιαμς και τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Κατάφερα και έκανα και από τους 2 από ένα έργο, αλλά έπαιξα στο Λόρκα και σε άλλο ένα που ανεβάσαμε. Έχουμε ανεβάσει 3 έργα του Λόρκα μέχρι στιγμής. Είναι αγαπημένος μας συγγραφέας, όπως βλέπεις. Λοιπόν, αλλά έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου από αυτούς τους 2 συγγραφείς αρκετά έργα. Οπότε, αγαπημένα. Οπότε να περιμένουμε σε επόμενη φορά που θα έρθουμε εδώ στους Άστεγους να δούμε κάτι τέτοιο. Ας μην το δέσουμε και κόμπο, αλλά είναι στο πίσω μέρος του μυαλού, είναι πάντα αυτοί οι 2 συγγραφείς. Ένα μήνυμα που θες να περάσεις ή μάλλον ένα μήνυμα που θεωρείς ότι εκπέμπει το θέατρο στο κοινό, ποιο είναι αυτό? Μέσα από τη διασκέδαση είναι η σκέψη. Είναι η συμμετοχή στα συναισθήματα, η συμμετοχή στις καταστάσεις οι οποίες διαδραματίζονται επί σκηνής, πράγμα το οποίο μας απελευθερώνει σαν θεατές. Μας κάνει να συμπάσχουμε. Το πάσχο βέβαια είναι με την έννοια της συμμετοχής. Μας κάνει να συμπάσχουμε και φεύγουμε χαρούμενοι. Μάλλον όχι χαρούμενοι, γεμάτοι από ερεθίσματα και συναισθήματα. Αυτό νομίζω είναι η προσφορά του θέατρου, γιατί έχει την ειλικρίνεια, έχει την αλήθεια επί σκηνής, η οποία πρέπει να μεταδοθεί βέβαια από τους ηθοποιούς στο κοινό, πράγμα το οποίο είναι μια τελετή, αν μπορούσαμε να το πούμε, κάθαρσης και των 2, και των ηθοποιών αλλά και του κοινού. Και πριν κλείσουμε, πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι να υπάρχουν τέτοιου είδους ομάδες στο νησί μας? Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχαμε, που ευτυχώς υπάρχουμε και κάνουμε και πολύ καλή δουλειά όλοι, θα έπρεπε να τις δημιουργήσουμε. Είναι τόσο λυτρωτικό, είναι τόσο παραγωγικό, τόσο καλό για ένα τόπο να έχει θέατρα, να έχει θεατρικές ομάδες, να έχει θεατρικές παραστάσεις, είτε ερασιτεχνικές, είτε εμπορικές, επαγγελματικές μάλλον παραστάσεις, που νομίζω ότι αυτό δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Καμία άλλη τέχνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει το θέατρο. Το θέατρο εμπεριέχει όλες τις τέχνες. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει για μας, για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν, αλλά κυρίως για το κοινό.